όνομα του πρωτομάρτυρα Στέφανου είναι ελληνικό και σημαίνει τον άνθρωπο που φορά στεφάνι, στέμα, δηλαδή τον διαλεχτό και αξιόλογο άνθρωπο. Ήταν πιθανότατα ελληνικής καταγωγής και είχε μόρφωση και ήθος, τα οποία τον καθιστούσαν ξεχωριστό στην Ιερουσαλήμ. Υπηρετούσε τις χείρες, τα ορφανά, τους ασθενείς, τους φτωχούς και όλους τους καταφρονεμένους. Θεωρούσε με θέρμη ότι υπηρετούσε στα πρόσωπα των ενδεών αδελφών του τον ίδιο τον Χριστό. Δίδασκε το Λόγο του Θεού με ιδιαίτερη θέρμη. Μάλιστα, αξιώθηκε από τον Θεό να κάνει πλήθος θαυμάτων στον λαό, ώστε μέσω αυτών να δοξάζεται ο αληθινός, τριαδικός Θεός. Αυτό όμως εξόργησε τους φανατικούς Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν αρχίσει σκληρό διωγμό εναντίον του χριστιανισμού. Ορισμένα μέλη της Εβραϊκής Συναγωγής κάλεσαν τον Στέφανο να συζητήσουν για την πίστη του, αλλά δεν μπόρεσαν να τον αντικρούσουν και τότε σκέφτηκαν να το συκοφαντήσουν ότι δήθεν άκουσαν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και των Θεών. Τον παρέδωσαν στον φανατισμένο όχλο και τους άτεγκτους πρεσβύτερους και γραμματείς για παραδειγματική τιμωρία. Επίσης, τον παρέπεμψαν στο συνέδριο να δικαστεί και επιστράτευσαν ψευδομάρτυρες. Αλλά την ώρα που ξεστόμιζαν εναντίον του τις ψευδομαρτυρίες τους, είδαν να λάμπει το πρόσωπό του και να μοιάζει με άγγελο του Θεού. Ο Στέφανος πήρε θάρρος και έκανε μια καταπληκτική απολογία, εξιστορώντας τις δωρεές του Θεού προς τον Ιουδαϊκό λαό. Οι δικαστές του, όταν άκουσαν τη θαραλέα απολογία του, άρχισαν να τρίζουν τα δόντια από θυμό και αγανάκτηση. Εκείνος, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, είδε τη δόξα του Θεού και τον Χριστό και είπε «Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα». Όταν τα άκουσαν αυτά, έφρυξαν, έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν τις δίθεν βλασφημίες του Άγιου Άντρα. Αμέσως τον άρπαξαν και τον οδήγησαν έξω από την πόλη για να τον σκοτώσουν με λιθοβολισμό. Μαζί τους ήταν και κάποιος νεαρός με το όνομα Σαούλ, μαθητευόμενος Φαρισαίος, ο οποίος φύλαγε τα ρούχα των δημίων που λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Πρόκειται παρακαλώ για τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αργότερα θα μεταστρεφόταν και θα γινόταν ο θερμότερος Απόστολος του Χριστού. Τη στιγμή του μαρτυρίου του, ο Στέφανος προσευχόταν «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου, φύς δε τα γόνατα, έκραξε φωνή μεγάλη, Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αυτός ήταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αληθινός, αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος, γνήσιος τύπος του σωτήρα Χριστού. Το ηρωικό του παράδειγμα θα συνεχίσουν εκατομμύρια ομολογητές της αληθινής πίστης, οι οποίοι θα σμίξουν το δικό τους αίμα με το τίμιο αίμα του Στεφάνου για να ποτίζει εσαΐ το δέντρο της σωτηρίας του κόσμου. Για ποιον λόγο τώρα λέγεται πρωτομάρτυρας? Λέγεται πρωτομάρτυρας γιατί ήταν το πρώτο θύμα του Λυσαλαίου πολέμου που δέχτηκε η πρώτη Εκκλησία του Χριστού. Έναν πόλεμο στον οποίο οι ειδικοί υπολογίζουν πως περισσότεροι από 11 εκατομμύρια χριστιανοί έχησαν το τίμιο αίμα τους για τον Χριστό. Πρώτος από όλους αυτούς τους εκατομμύρια χριστιανούς ήταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Γι' αυτό και αποκαλείται πρωτομάρτυρας. Να έχουμε, αδέλφια μου, όλοι μας τη μεγάλη του προστασία. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.